Άφθονο θέαμα, γκολ και φυσικά ανθρωπιά προσέφεραν το μεσημέρι της Παρασκευής οι Λαρισαίοι δημοσιογράφοι που αποκοινούμε τις ομάδες των εργαζομένων στο Δήμο Λαρισαίων, της Εθνικής Κοφών και της Πανελλήνιας Ένωσης Γυμναστών συμμετείχαν σε τουρνουά με στόχο την ενίσχυση του γυροκομείου του κοινωνικού παντοπολίου. Παρά τα εμφανή κιλά τους, οι συνάδελφοι άφεσαν για λίγο τις πένες και τα μητρόφωνα και φόρεσαν τις ασπρόμαυρες φανέλες, αυτή τη φορά όχι όμως για να περιγράψουν έναν αγώνα, αλλά για να πρωταγωνιστήσουν σε αυτόν. Γιατί ο αθλητισμός είναι ζωή. Οφειλεί, δεν βλάπτει. Αλλά και διοργανώσεις, τέτοιες διοργανώσεις δημιουργούν ιδιαίτερη αξία στην κοινωνία σε μια δύσκολη περίοδο, όπου επικρατούν όλα αυτά τα δεδομένα, τα αρνητικά για την οικονομία, για το κοινωνικό επίπεδο, για ενεργεία, ο φόβος. Και χρέος μας είναι να κάνουμε μια νέα αρχή, ένα δίκτυο προσπαθειών ενίσχυσης των ομάδων των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Με αγάπη, ελπίδα, αλληλεγγύη. Τις εντυπώσεις έκλεψε ο διαιτητής της αναμέτρησης κύριος Μπουμαρσόπουλος, ο οποίος παίζοντας δίκαια 90-10 υπέρ των δημοσιογράφων, φρόντισε να περιορίσει την ήττα, αφού οι εργαζόμενοι κέρδισαν τελικά με 4-3, σκοράροντας μάλιστα ο ίδιος ο διαιτητής το τρίτο γκολ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Για την ιστορία, τα άλλα δύο γκολ των δημοσιογράφων πέτυχαν οι Γιώργος Ρούστας και Χρήστος Αρχοντούλης από την εφημερίδα Ελευθερία. Μένουμε στην πιο δύσκολη οικονομική εποχή που βιώνουν όλοι μας, να δούμε με μεγαλύτερη αλληλεγγύη τον συνάνθρωπό μας, να δούμε τον διπλανό μας και οι δημοσιογράφοι και οι άλλες τρεις ομάδες που συμμετέχουμε. Αν θέλουμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα, να είμαστε πιο δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται περισσότερο από τους άλλους συνανθρώπους μας. Διακριθέντες και στο πλευρό των ανθρώπων της ενημέρωσης και δύο άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Κοντάρας. Μαζί με τους δημοσιογράφους αγωνίστηκε επίσης και ο πρωταθλητής και κυπελούχος Ελλάδας, αλλά και διεθνής πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής Μιχάλης Γιώγας. Μετά το πέρας των 45 λεπτών, την σκυτάλη πήρε η Εθνική Ομάδα των Κοφών, η οποία παρέδωσε μαθήματα ποδοσφαίρου μαζί με τους αξιόμαχους και αν μη τι άλλο καλά προπονημένους γυμναστές. Το τελικό σκορ βρήκε την ομάδα των Κοφών νικήτρια με 2-0. Μετά το πέρας των 2-45 λεπτών αναμετρήσεων, ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός, η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Ρένα Καραλαριό, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Κώστας Τζανακούλης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας Χρήστος Μπεχλιβάνος απένιμαν αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους αγωνιζόμενους. Τελικός νικητής φυσικά η ανθρωπιά που όλοι ζητάμε αυτές τις μέρες.